την απόφαση της κυβέρνησης για επίλυση του οξυμένου στεγαστικού προβλήματος των δικαστικών υπηρεσιών των Χανίων με την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου με την ίδια μέθοδο που έχει αποφασιστεί για το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Γιάννης Κεφαλογιάννης. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο οποίος προείδρευσε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια, μίλησε για ειλημμένη απόφαση, κάνοντας μάλιστα γνωστό ότι αρχίζουν άμεσα οι διαδικασίες παραχώρησης του οικοπαίδου στην έκταση του παλιού ψυχιατρίου. Θυμίζω ότι υπήρξε απόφαση της Διευρυγικής Επιτροπής των ΣΔΙΤ, της Σύμπραξης Δημοσίων και Ιδιωτικού Τομέα, έτσι ώστε ένα πακέτο έργων που αφορά τα δικαστικά μέγαρα της Κρήτης και συγκεκριμένα την κατασκευή εκ νέου ενός δικαστικού μεγάρου στα Χανιά, όπως και στο Ηράκλειο, αλλά και την πλήρη ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου στο Ρέθυμνο, να προχωρήσει. Η έκταση έχει περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ και ένα τμήμα της αναμένεται να παραχωρηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου στη συνέχεια με τη μέθοδο ΣΔΙΤ να ανεγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Χανίων. Θεωρούμε ότι αν προχωρήσουν άμεσα και εκεί οι διαδικασίες, θα είμαστε έτοιμοι τέλη του επόμενου χρόνου να προχωρήσει η διαδικασία. Πράγμα θα καλύψει τις ανάγκες όσον αφορά το επίπεδο απονομής δικαιοσύνης που γίνεται στα Χανιά. Το υφιστάμενο κτίριο, το ιστορικό αυτό κτίριο, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο για πάρα πολλά χρόνια, ούτε μπορεί να, επειδή έχει ειδικούς περιορισμούς, να τροποποιηθεί ή να συντηρηθεί με τέτοιο τρόπο και να, ώστε να μπορεί να παίξει το ρόλο του. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, που είχε προτείνει να αξιοποιηθεί το κτίριο της πρώην δικαστικής φυλακής που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια, αναμένεται να πάρει τις αποφάσεις του στη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί με αφορμή τις ανακοινώσεις του Υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών. Διότι τα δικαστήρια πρέπει να λειτουργούν στον ιστό της πόλεως και σε κάθε περίπτωση μέσα στην πόλη. Είναι μεγάλη υπόθεση το γεγονός να ξεσηκώσουμε τα δικαστήρια από την πλατεία δικαστηρίων και να τα πάμε στο ψυχιατρίο όπου γίνεται η πρόταση σημερινή. Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης δεσμεύτηκε για τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ώστε να προβλεφθεί χρήση της έκτασης του παλιού ψυχιατρίου από τις δικαστικές υπηρεσίες.